Κύριε Καρκατσούλη μου, άλλαξατε θέση για να πάτε δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Λοβέρδος το είχε πει στη Βουλή. Ναι. Είχε πει ότι εσείς δεν ήσασταν με το κλειστό σύστημα. Mm-hmm. Αλλά πράγματι μετά ακούσατε τη Νέα Δημοκρατία και είπατε... Και ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει τώρα... Για πάμε να μας κοιτάξτε, πείτε. Εμένα με ενδιαφέρει όταν συζητάμε για τόσο σοβαρά θέματα όπως είναι αυτή η υποχρέωση συνταγματική που είχαν όλα τα κόμματα. Και ξέρετε, αν θέλουμε εδώ τώρα να γινόμαστε συνταγματολάγνοι, γινόμαστε ερμηνευτές, πιάνουμε θέσεις άκαμπτες κτλ., τις περισσότερες φορές το κάνουμε παρακάμπτοντας τα προφανή πράγματα. Το προφανές που λέει το Ελληνικό Σύνταγμα είναι ότι όλοι οι Έλληνες ψηφίζουν και όλες αυτές οι ψήφοι των Ελλήνων είναι οι ίδιες. Τελεία και παύλα. Άρα υπάρχει υποχρέωση. Το ότι δεν γινόταν τόσα χρόνια για τον Α, Β, Γ λόγο. Έτσι, κακώς δεν γινόταν. Το ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει, εμένα δεν με νοιάζει που το κάνει. Μπράβο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο αν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο που το κάνουμε εμείς ακόμα καλύτερα, αλλά δεν είναι το πεδίο που πας να αντλήσεις ωφέλη μικροκομματικά και μικροπολιτικά. Και εγώ μπορώ να πω, όπως λένε και οι προλαλήσαντες, ότι κοιτάξτε, εμείς είχαμε την πιο καλή πρόταση. Και το πιστεύω κιόλας. Αλλά αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα την υπόθεση. Η υπόθεση λοιπόν στην οποία κρίνονται όλοι τώρα, και νομίζω και εκείνοι οι οποίοι έχουν έτσι ένα πατριωτισμό μεγαλύτερο κομματικό και ξεφουλκούν κτλ., καλό θα ήταν να σκεφτούν ότι πέρα από την αλλαγή θέσης, την όποια αλλαγή, ξέρετε, είναι ένα από τα ταμπού εδώ, έτσι, και συμφωνώ με τον κύριο Κίρτσο, και τι πειράζει να αλλάξεις δηλαδή. Αν αλλάζεις επί καλό, αν αλλάζεις γιατί αλλάζουν τα πράγματα γύρω σου, αυτό είναι υπέρ σου, διότι ο σκοπός της πολιτικής και ο σκοπός των κομμάτων είναι να εξυπηρετούν τους πραγματικούς ανθρώπους που είναι εκεί. Υπήρχε brain drain, που τους επηρεάζει η ψήφος όμως. Υπήρχε πριν από 5 χρόνια αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν ήταν μια φορά οξύ θέμα, γιατί εγώ σας λέω την άποψή μου τη δογματική, ότι θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ψηφίζουν, άρα έπρεπε να έχει γίνει αυτό προπολού. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια της κρίσης που φύγαν Έλληνες, οι οποίοι είναι αδέρφια μας και είναι έξω και πηγαίνουν έρχονται, το να μην μπορούν αυτοί, αντιλαμβάνεστε ότι υπαγορεύει από μόνο του και σε εκείνους που είχαν επιφυλάξει ότι πρέπει να αλλάξουν θέση. Και, τέλεια και πάμε. Και επαναλαμβάνω, το ερώτημα τα δεν είναι το αν, αν θα μπορούν να ψηφίσουν τα παιδιά του brain drain. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι είναι. Εγώ καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, αλλά είναι το δικαίωμα. Ακούσαν το δικαίωμα. Γιατί την ηθαγένεια και κατά συνέπεια την καταγραφή. Ένα πράγμα τώρα ποιοι έχουν το δικαίωμα είναι ένα άλλο πράγμα. Ο φόβος τι μπορεί να προκύψει. Όχι ο φόβος τι μπορεί να προκύψει. Είναι το τι δικαίωμα υπάρχει, το πώς εμείς έχουμε. Ποιος παίρνει ηθαγένεια, πώς έχει το δικαίωμα να πάρει και πώς έχουμε. Με το δίκαιο του αίματος. Και γιατί να το αλλάξω αυτό? Δεν είπα να αλλάξουμε. Γιατί μπορεί και κάποιο τέτοιο. Είπαμε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες άλλης μορφής. Αλλίωση στην ουσία. Εγώ να τα συζητήσω, κύριε Ρίγα. Όλα να τα συζητήσω. Ένα πράγμα δεν θέλω να συζητήσω. Μην η προκατάληψή μου ή ο φόβος μου ή η αγωνία μου, η κομματική, η πολιτική, όπως θέλετε να πείτε. Μα τι είναι τώρα. 8 εκατομμύρια δεν το πιστεύετε ούτε εσείς. Κανένα δεν το πιστεύει. Ότι θα έρθουν οι Έλληνες που είναι 5 γενιές. Καταλαβαίνω, αλλά και εσείς όμως. Και μέσα από τη δημόσια διοίκηση, καταλαβαίνετε τι εννοούμε όλοι αυτή τη στιγμή. Απολύτως το καταλαβαίνω, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω λοιπόν να μην φοβάστε. Δεν είναι θέμα φόβου. Είναι θέμα να συνηθούμε, γιατί τα λάθη τα οποία μπορούν να γίνουν γίνονται μετά και μια αναστρέψιμα ορισμένες φορές και δεν συζητάω για αποτελέσματα. Όλοι όλοι έχουν προσέλθει με αυτή τη διάθεση σε αυτό το διάλογο. Θα το δούμε. Και άρα αυτό που εμείς εξηγήσαμε σήμερα να δούμε. Γιατί εδώ σας εξήγησα και είπα για απευθυνόμενο γιατί το ερώτημα είναι ο κύριος Αγουρίδης που με ρώτησε ο κύριος Μελίδης. Είναι και τα άλλα τα νομικά όλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη διαδικασία από το Σύνταγμα που ό,τι καταλήξουμε πρέπει να είναι με βάση το άρθρο 54 να εξασφαλίζεται. Άρα μην έχουμε καμία παρατυπία. Ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε, εγώ σέβομαι την άποψή σας και θα σας πω το εξής. Οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος επιδέχεται μιας ερμηνείας. Αυτό στο οποίο θα συνενέσουμε και θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά θα είναι να εξυπηρετήσουμε το βασικό άρθρο εκείνο που λέει ότι υπάρχει μια αρχή που τη λένε αρχή της ισότητας. Όλα τα υπόλοιπα για μένα, πώς θα
γίνουν οι περιφέρειες. Αυτό που βάζετε εσείς στο θέμα με το, την εκλογική, εν πάση περιπτώσει, το εκλογικό σώμα κτλ. Που άκουσα την επιχειρηματολογία σας, είναι πράγματα που μπορούν να συζητηθούν. Εμένα η προσπάθεια του κινήματος αλλαγής είναι να είναι συνενετικό σε αυτή την υπόθεση. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό. Και πιστεύω πραγματικά ότι μακάρι να υπάρχει έδαφος και δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτό και να φτάσει ένα αίσιο πέρας. Η δική μας θέση είναι σαφής. Να προσμετράτε η ψήφος όλων έτσι, και να υπάρχει δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να εκλέγονται αυτοί σε κάποιες ειδικές περιφέρειες και ούτω καθεξής. Πρέπει, λόγω της ροής και των νέων κανόνων, να κάνουμε ένα time out για διάλειμμα και επανερχόμαστε με την κυρία Σπανού.